Πρωινός καφές με την Αγία Γραφή. Γιατί η καλή μέρα αρχίζει με το Λόγο του Θεού. Καλή σου μέρα. Χαίρομαι που και σήμερα μπορούμε να ξεκινάμε την ημέρα μας παρέα με τον καφέ μας και κυρίως με το Λόγο του Θεού. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα και καθώς πλησιάζουμε προς το Πάσχα, θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με μια σημαντική διδασκαλία που Ιησούς δίδαξε εκείνες τις τελευταίες μέρες της ζωής Του. Όταν κάποιος άνθρωπος ξέρει ότι πρόκειται να πεθάνει, συνήθως είτε βυθίζεται στην κατάθλιψη, είτε προσπαθεί να περάσει τις τελευταίες του μέρες με έναν ουσιαστικό τρόπο, κάνοντας πράγματα που είναι σημαντικά. Και τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια, δηλαδή του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, μας δείχνουν ότι ο Ιησούς αφιέρωσε σημαντικό χρόνο από την τελευταία εβδομάδα της ζωής Του για να μιλήσει για τις τελευταίες μέρες και τον δεύτερο ερχομό Του. Το διαβάζουμε στα κεφάλαια 24 και 25 από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 13 από το κατά Μάρκο, στο κεφάλαιο 21 από το κατά Λουκά και το σημερινό μας εδάφιο μας εξηγεί το γιατί. Είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου 13 κεφάλαιο εδάφιο 33. «Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε». Για το λόγο ότι δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Διαβάζοντας την υπόλοιπη Καινή Διαθήκη, καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι χριστιανοί από εκείνη την πρώτη γενιά πιστών που ζούσαν στις ημέρες του Ιησού, προσευχόταν, ζούσαν και συμπεριφερόταν σαν να ήταν η τελευταία γενιά ανθρώπων, σαν ο Ιησούς να επρόκειτο να επιστρέψει στις ημέρες τους. Και εξαιτίας αυτής της έντονης προσμονής για τον ερχομό Του, είχαν συνειδητοποιήσει την μικρή αξία των επίγειων πραγμάτων, τη σπουδαιότητα της αιώνιας, της Άγιας Ζωής, και την επίγουσα ανάγκη να μιλήσουν για τον Χριστό στις μέρες τους και στη γενιά τους. Αδερφέ μου και αδερφή μου, καθώς θα γιορτάσεις το Πάσχα αυτές τις ημέρες, να θυμάσαι ότι η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι το σπουδαιότερο γεγονός της ιστορίας. Από εκεί πηγάζει σωτηρία για κάθε άνθρωπο, συγχώρεση, νέα ζωή, αποκατάσταση μπροστά στο Θεό. Αλλά ταυτόχρονα ο Ιησούς μας θυμίζει ότι η σωτηρία μας είναι απλώς η αρχή της χριστιανικής μας πορείας. Δυστυχώς κάποιοι πιστοί συμπεριφέρονται λες και σωθήκαμε απλώς για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Όμως η πραγματική ευλογία, η πραγματική ζωή δεν έχει φανερωθεί ακόμα. Σωθήκαμε για να κληρονομήσουμε αιώνια ζωή. Και παρόλο που η Αγία Γραφή είναι εντελώς ξεκάθαρη ότι ο πιστός έχει ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή, παρόλο που η Αγία Γραφή διδάσκει ξεκάθαρα ότι η αιώνια ζωή έχει ήδη έρθει μέσα σου, δεν θα έρθει μέσα σου όταν πεθάνεις, έχει ήδη έρθει μέσα σου, όμως αυτό που έχεις ήδη πάρει είναι απλώς η προκαταβολή. Όλες οι ευλογίες που έχεις ζήσει με τον Θεό, οι πιο καταπληκτικές στιγμές, οι πιο σπουδαίες ευλογίες που πήρες, που παίρνεις και που θα πάρεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου, είναι απλώς μια προκαταβολή αυτών που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, αλλά και κάθε μέρα της ζωής σου, ας είναι στραμμένα τα μάτια σου στον ουρανό, προσμένοντας την επιστροφή Του. Και μέχρι τότε, ας προσέχουμε. Ας αγρυπνούμε και ας προσευχόμαστε. Ας ζούμε την καθημερινή μας πορεία με την προσμονή της επιστροφής Του. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστώ πολύ για κάθε αδερφό μου και αδερφή μου που ξεκινάμε την ημέρα μας μαζί Σου. Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού να καίει έντονα μέσα στις καρδιές μας η προσμονή της επιστροφής Σου. Και να είναι αυτή η προσμονή που θα μας καθοδηγεί σε όλη μας τη ζωή. Να ζήσουμε με καθαρότητα, με ευσέβεια μέσα στον παρόντα πονηρό αιώνα. Να μιλάμε για την αγάπη Σου σε κάθε τόπο καθώς Εσύ μας έστειλες. Και να ζούμε, Κύριε, με έναν τέτοιο τρόπο που τα μάτια μας και η καρδιά μας ευγνώμονα για όσα ήδη μας έδωσες, να είναι στραμμένα στα όσα μας περιμένουν ακόμα εκεί στον ουρανό. Σε ευχαριστώ. Ευλόγησε κάθε αδερφό μου και αδερφή μου σε αυτή τη σπουδαία εβδομάδα που θυμόμαστε τα πάθη Σου και γέμισε την ημέρα μας αυτή με την παρουσία Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσεύχομαι. Αμήν. Ο Θεός να σε ευλογεί και αυτή την ημέρα.